Πόρια διαμαρτυρία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης Συνοδεία των Απορριμματοφόρων πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται για να μην ισχύσει το μέτρο της διαθεσιμότητας καταφέρθηκαν κατά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, χαρακτηρίζοντας φασιστικές τις πρακτικές που χρησιμοποιεί. Μετά την φασιστική απόφαση του Υπουργού, του κ. Μανιτάκη, να διαγράφει από τα μητρώα των εργαζομένων τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, όλους είτε εμπίπτουν είτε δεν εμπίπτουν, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΟΤΑ για γενικό blackout. Η πορεία ξεκίνησε από το Δημαρχείο Παύλου Μελά στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώθηκε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ΠΟΕΟΤΑ. Η ακριβής διαδρομή της πορείας ήταν Εγνατία, Εθνικής Αμήνης στη Μισκή και τέλος οι εργαζόμενοι κατέληξαν με τα απορριμματοφόρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, κ. Καραβιώτης, απίφθινε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Καλούμε όλο τον ελληνικό λαό που την κινητοποίηση την κάνουμε για όλο τον ελληνικό λαό και όχι μόνο για τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση να βγει στους δρόμους για να μπορέσουμε να ζήσουμε ξανά ελληνικά Χριστούγεννα. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αποφασισμένη να συγκρουστεί μέχρι εσκάτων με το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση, προκειμένου να μην βγουν στη διαθεσιμότητα και μετά στην απόλυση χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι.